ξέμεινε το ΝΑΤΟ και τώρα το Κίεβο ζητά όπλα από τους Ιάπωνες. Έπεσε γλύψιμο από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας για συστήματα κατά drones από το Τόκιο. Η Ουκρανία έχει ζητήσει λοιπόν την βοήθεια της Ιαπωνίας για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή των ρωσικών drones, τα οποία στοχεύουν πολιτικές δομές. Σε πρόσφατη συνέντευξη με την Ιαπωνέζικη ειδησιογραφική υπηρεσία Kyodo, ο Υπουργός Άμυνας Ουκρανίας Ολέξη Ρέσνικοφ απευθύνθηκε άμεσα στο Τόκιο για την βοήθεια κατά των ρωσικών επιθετικών drones. Ο Ρέσνικοφ ετήθηκε προηγμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου, ο οποίος θα μπορούσε αποτελεσματικά να παρεμβάλλει μη επανδρομένα εν αέρια οχήματα και κατ' επέκταση να προστατέψει υποδομές από πιθανή καταστροφή. Ο Ρέσνικοφ, ωστόσο, δήλωσε πως είναι ενήμερος για τους συνταγματικούς κανονισμούς της Ασιατικής χώρας, οι οποίοι την περιορίζουν με την παροχή οπλισμού σε άλλα κράτη. Ωστόσο, ο Ουκρανός Υπουργός σημείωσε πως η Ιαπωνία είναι ένα κράτος πολύ προηγμένο στον ηλεκτρονικό πόλεμο και πως το Κίεβο χρειάζεται άμεσα αυτή την τεχνολογία για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Εσείς, δηλαδή οι Ιάπωνες, είστε ένα πολύ πολύ σύγχρονο κράτος στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου. Το χρειαζόμαστε ζωτικά, τόνισε ο Υπουργός. Προς απάντηση των επαναλαμβανόμενων ρωσικών πυρηνικών απειλών, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας εξέφρασε τη γνώμη του πως το Κρεμλίνο μπλοφάρει σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνει την υποστήριξη προς την Ουκρανία από τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ρέσνικοφ αποκάλυψε επίσης πως η χώρα ενεργά προετοιμάζει μια σημαντική αντεπίθεση έναντι της Ρωσίας. Πρόσθεσε πως η Ουκρανία ετοιμάζει ένα σημαντικό σχέδιο για την ανακατάληψη ή απελευθέρωση όλων των χαμένων εδαφών συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ, του Ντονιέτσκ και άλλων περιοχών. Ο Ουκρανός επίσημος κράτησε μυστικές τις ακριβείς λεπτομέρειες της προγραμματισμένης επιχείρησης μεγάλης κλίμακας, γι' αυτό και δεν αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα, την τοποθεσία, την κατεύθυνση ή τις συνθήκες κατά τις οποίες θα ξεκινήσει η ουκρανική επίθεση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.